Διόρια τέλους για τους ανεμβολίες στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Εάν και εφόσον κάποιοι συναδελφοί μας τεθούν εκτός εργασίας, από τη μία πλευρά θα δημιουργηθούν κοινωνικά προβλήματα σε αυτούς που θα βρεθούν σε αυτή τη θέση, από την άλλη θα δημιουργηθούν τεράστια λειτουργικά προβλήματα στους συναδέλφους μας που θα μείνουν ήδη εξαντλημένοι από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο κύμα της πανδημίας, να δουλέψουν και να αντιμετωπίσουν την έξαρση της πανδημίας με ελλιπείς δυνάμεις, χωρίς άδειες και χωρίς ρεπό. Το σημαντικότερο που μας οδηγεί σε αυτή την κινητοποίηση είναι ότι βλέπουμε, έχουμε φτάσει στην 1η του Σεπτέμβρη, η διοίκηση δεν ήταν έτοιμη να δώσει ούτε καν τα επιδοτήρια σε αυτούς που θέλει να θέσει εκτός, αλλά βλέπουμε ότι τόσο η διοίκηση, όσο και η ΥΠΕ, η οποία ποινικοποιεί τους αγώνες μας, αλλά και κεντρικά το Υπουργείο, δεν είναι έτοιμοι, δεν ήταν έτοιμοι, δεν έχουν το plan B για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση της επόμενης μέρας. Είμαστε εδώ μαζεμένοι για την τεράστια αδικία που συντελείται. Οι άνθρωποι που ήταν ήρωες στην αρχή αυτής της πανδημίας, εδώ τη στιγμή να δέχονται μία μπότα πάνω από το κεφάλι τους και να βγαίνουν σαν αστολή ως οι τελευταίοι εγκληματίες, ακόμα και οι εγκληματίες. Παίρνουν το 50% ή το 70% του μισθού τους. Εμείς βγαίνουμε τιμωρητικά, το ξαναλέω, και πέρα από κάθε λογική για προστασία της δημόσιας υγείας. Ετούτη στιγμή έχουμε υγειονομική βόμβα που θα σκάσει και ευθύνη φέρνει η κυβέρνηση και όσοι ακολουθούν τις εντολές αυτές και τις κάνουν πράξη. Έχουμε εμβολιασμένους συναδέλφους που μεταδίδουν, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι μεταδίδουν και οι εμβολιασμένοι. Είναι πράγμα που το βλέπουμε γύρω μας και εμείς, αλλά το λένε και οι έρευνες, άρα δεν μπορεί να έχουμε δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις για το ίδιο θέμα. Εάν κάνουμε εμείς τεστ, πρέπει να κάνουν και οι εμβολιασμένοι τεστ. Στην Πάτρα οι κινητοποιήσεις τόσο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας, όσο και στο Νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, συνεχίστηκαν και σήμερα. Η αναστολή της εργασίας των συναδέλφων μας θα σηματοδοτήσει μια εκρηκτική κατάσταση στη λειτουργία των νοσοκομείων. Θα διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία μας, κάτι που είναι αναγκαίο και απαραίτητο σε αυτή τη φάση. Άρα λοιπόν αυτό που λένε οι κυβερνώντες, ότι εμείς θέλουμε όλους εμβολιασμένους για να περιφρουρήσουμε την υγεία των ασθενών, με αυτή τους την κίνηση πετυχαίνουν το εντελώς αντίθετο. Βγάζοντας 250 εργαζόμενους εκτός υπηρεσίας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα προσφερθούν οι υπηρεσίες στους ασθενείς όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Άρα λοιπόν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Και αν και εφόσον περιέλθουμε σε κάτι τέτοιο, εξυπακούεται ότι εμείς θα πάμε σε εκείνη τη φάση στις εισαγγελικές αρχές για να ζητήσουμε την παρέμβασή τους, γιατί πραγματικά θα διακυβεύεται η υγεία των ασθενών. Εμείς είμαστε κατά της υποχρεωτικότητας, πάσης φύσεως υποχρεωτικότητας. Είναι θέμα δημοκρατίας, δεν είναι υγείας. Είμαστε εδώ, τυχαίνει να είναι οι υγειονομικοί πρώτοι που αντιμετωπίζουν θέμα δημοκρατίας. Πάμε σε έκπτωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ετούτη τη στιγμή παλεύουμε. 550 εργαζόμενοι περίπου στα νοσοκομεία της Πάτρας βγαίνουν σε αναστολή εργασίας. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους εργαζόμενους μέχρι και αργά το μεσημέρι δεν είχαν λάβει εγγραφό σε σχέση με το καθεστώς αναστολής στο οποίο μπαίνουν. Μπορεί σήμερα να είμαστε μία μειοψηφία, ένα 10, 15, 20% δεν το γνωρίζω, της υγείας, αλλά πολύ σύντομα όταν θα κληθούν οι συνάδελφοί μας που μιλάμε καθημερινά να κάνουν την τρίτη δόση υποχρεωτικά, τότε το ποσοστό αυτό θα γίνει πλειοψηφία, γιατί μιλάμε και υπάρχει κόσμος που πιέστηκε να το κάνει και εντούτοις στιγμή δεν επιθυμεί να κάνει τρίτη δόση. Τότε εμείς έχουμε την υπομονή και την επιμονή να περιμένουμε. Ο χρόνος είναι μαζί μας.